Δυστυχώς, περιμέναμε ότι θα υπάρξει μια κατά κάποιο τρόπο απελευθέρωση της γλέντικης αγοράς, η οποία επηρεάζει σε πολύ μεγάλο βαθμό την Κρήτη. Mm-hmm. Είδαμε άλλη μια αναβολή για τρεις εβδομάδες. Καταλαβαίνετε ότι αυτό μετράει αρνητικά. Μετράει αρνητικά γιατί τα ξενοδοχεία δουλεύουν με πολύ μικρή πληρότητα. Έχουμε ένα σωρό αγορές οι οποίες είναι κλειστές. Έχουμε τη σκανδιναβική αγορά, η οποία έχει αυτή πρόβλημα. Έχουμε την αγορά της Ρωσίας, η οποία είναι ή ξαφίξη, δεν ξέρουμε τι θα γίνει από εκεί. Όπως είπατε προηγουμένως, η Ευρώπη, ο Μακρόν και η Μέρκελ πιέζει να μην γίνονται δεκτά τα εμβόλια τα οποία δεν έχουν εγκριθεί από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό. Είμαστε πραγματικά σε μία κινούμενη άμμος. Δεν ξέρουμε τι γίνεται. Εμείς περιμένουμε με τις καλύτερες προϋποθέσεις, προσπαθούμε να είμαστε μέσα στα πρωτόκολλα και να έχουμε ξενοδοχεία τα οποία να είναι πραγματικά COVID-free. Από την άλλη όμως βλέπουμε ότι δυστυχώς η κατάσταση απομακρύνεται και δεν βλέπουμε να βελτιώνεται. Αυτό μας ανησυχεί βαθύτατα. Υπάρχουν βέβαια και κακές πληροφορίες από την οικονομική κατάσταση των πρακτορείων. Ήδη ο Μουζενίδης, ένα τεράστιο γραφείο που φέρνει κόσμο, το μεγαλύτερο γραφείο που φέρνει κόσμο από τα πρώην Σοβιετικά κράτη, έχει περιέλθει σε κατάσταση πτώχευσης, και αν συνεχιστεί η κατάσταση που επικρατεί τώρα, καταλαβαίνετε ότι θα υπάρξουν και άλλοι, που άρα έχουμε μια πάρα πολύ κακή συγκυρία αυτή τη στιγμή, που πρέπει να τη διαχειριστούμε κατά κάποιο τρόπο ούτως ώστε να πάμε μπροστά. Κύριε Βαρκαράκη, να ρωτήσω το εξής. Με ελπίδες πηγαίνετε και φέτος πολύ περισσότερο παρά με δεδομένα, γιατί και η δεξαμενή των κρατήσεων άδεια ήταν ουσιαστικά, έτσι δεν είναι? Κοιτάξτε, οι κρατήσεις πραγματικά είναι έως μηδέν. Και αυτό, γι' αυτό εμείς λέγαμε ότι θα πρέπει να είμαστε εμείς εμβολιασμένοι ούτως ώστε να μηδενίσουμε τον παράγοντα ρίσκο Ελλάδα και να περιμένουμε ό,τι έρθει από την Ευρώπη, γιατί κακά τα ψέματα μας επηρεάζει η επιδημιολογική κατάσταση των ευρωπαϊκών χωρών που μας τροφοδοτούν τουρίστες. Να είμαστε εμείς εντάξει απέναντι στον εμβολιασμό και από εκεί και ύστερα βλέποντας και κάνοντας ως προς τους άλλους. Δυστυχώς, από ό,τι βλέπετε, η Ελλάδα δεν είναι σε πράσινη ζώνη. Είμαστε σε μια ζώνη λίγο πολύ η οποία πάει προς το πράσινο αλλά δεν μπορεί να πάει. Οπότε καταλαβαίνετε ότι εμείς πρέπει να κάνουμε το αδύνατο δυνατόν τις επόμενες εβδομάδες να πρασινίσουμε. Δυστυχώς, από ό,τι βλέπω, πάρα πολύ κριτική και εργαζόμενοι στον τουρισμό δεν έχουν εμβολιαστεί. Αυτό θα πρέπει οπωσδήποτε να το βελτιώσουμε τις επόμενες μέρες και, όπως είπε και ο Αντιπεριφερειάρχης, θα πρέπει να εμβολιαστούμε τάχιστα. Γιατί κακά τα ψέματα η μετάλλαξη Δέλτα καραδοκεί και μπορεί να μας κλείσει με τοπικά lockdown και να χάσουμε καλά τη σεζόν. Εμείς τώρα τι περιμένουμε? Περιμένουμε να δουλέψουμε λίγο Ιούλιο, πολύ Αύγουστο, Σεπτέμβριο και να πάμε και τον Οκτώβριο όσο μπορούμε. Αλλά εάν αρχίσουμε με τοπικά lockdown, καταλαβαίνετε ότι η σεζόν θα είναι καταστροφή. Και αυτό θα μηδενίσει όποια οικονομική ανάκαμψη περιμένουμε. Ούτως ή άλλως το γνωρίζετε ότι από σήμερα και εξαιτίας των κρουσμάτων της μετάλλαξης Δέλτα, ότι έχει αλλάξει πάλι ο επιδημιολογικός χάρτης και ότι είμαστε στο πορτοκαλί, τουλάχιστον στο Ηράκλειο. Αυτό σημαίνει ότι, εντάξει, είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί, και είναι αυτό που είπατε και πριν από λίγο, είπε σήμερα και ο κύριος Αρκουμανέας, ότι, ξέρετε, τοπικά lockdown, αλλά ήδη τον κίνδυνο τον βάλατε πραγματικά πάνω στο τραπέζι. Λίγο Ιούλιος περιμένετε να δουλέψετε λίγο παραπάνω, αλλά εφόσον πρασινίσει η Κρήτη για τον Αύγουστο, τον Σεπτέμβριο και μακάρι στους δύο πρώτους φθινοπορεινούς μήνες τα πράγματα να είναι καλύτερα. Αυτό καταλαβαίνω. Έτσι ακριβώς είναι, αλλά καταλαβαίνετε ότι οικονομικά οι τελευταίοι μήνες είναι πολύ χαμηλή η οικονομία, δηλαδή οι τιμές έχουν κατρακυλήσει. Και τώρα, βλέποντας ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κόσμος, καταλαβαίνετε ότι υπάρχουν πολλές προσφορές στον αέρα, άρα τα οικονομικά αποτελέσματα δεν νομίζω ότι μπορεί να πιάσει το 50% που προσδοκά η κυβέρνηση. Εγώ το 30% το θεωρώ πολύ.
μακάρι να μην να διαψευστώ εγώ και να μην είναι στα πράγματα. Όμως βλέπετε ότι οι καλές ειδήσεις αργούν και θα πρέπει εμείς να σπρώξουμε με τη συμπεριφορά μας, να αρχίζουμε σιγά σιγά να πρασινίζουμε και να μπορεί. Η Μάλτα σήμερα μπήκε στην πράσινη λίστα των Βρετανών. Γιατί να μπήκε η Κρήτη? Από εμάς εξαρτάται. Καταλαβαίνετε ότι εμείς, ειδικά στο Λασίδι, έχουμε πολύ μεγάλο μέρος στην εγγλέζικη αγορά, οπότε προσδοκούμε, αλλά πρέπει και εμείς να κάνουμε κάτι, να πάμε να εμβολιαστούμε, να κάνουμε ό,τι χρειάζεται, ούτως ώστε τα πρωτόκολλα να είναι κορονίδα της πολιτικής που κρατούμε αυτή τη στιγμή και να μην είναι ξαφίξ. Γιατί αυτή τη στιγμή πραγματικά, χθες το βράδυ, ήταν πολύ κακές ειδήσεις που ακούσαμε. Από τη μια ο Μακρόν με τη Μέρκελ, από την άλλη η εγγλέζικη αγορά. Οπότε αυτό πραγματικά, και από την άλλη τα οικονομικά της Μουζενίδης, το φαλιμέντο της Μουζενίδης, η οποία τουλάχιστον 100 εκατομμύρια είναι εκτεθειμένη, οπότε καταλαβαίνετε θα λείψουν αυτά τα χρήματα, ειδικά από τη Βόρεια Ελλάδα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι δύσκολες μέρες και θα πρέπει να τις διαχειριστούμε. Όλα αυτά τα δεδομένα τα οποία αντιμετωπίζουμε τώρα και όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν ήταν ουσιαστικά αναμενόμενα. Γιατί είναι αναμφισβήτητο ότι ο ιός, όσο δεν εμβολιάζεται, το σύνολο της υφηλίου μεταλλάσσεται, καλπάζει και μας χτυπάει την πόρτα με διαφορετικές μορφές. Και από εκεί και πέρα, άσχετα με τις όποιες πολιτικές διαχείρισης μπορεί να κάνει η Ελλάδα ή κάθε χώρα, η Ευρώπη πρέπει να προστατεύσει τον εαυτό της. Επανειλημμένα, έχω πει ότι τα σενάρια όλα αυτά, ότι η Ελλάδα μπορεί να χαράξει μια δική της πολιτική εισόδου σε τουρίστες, σε αναγνωρισμένα εμβόλια κτλ. Ερήμης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι μια ουτοπία. Η Ελλάδα καλώς ή κακώς είναι μέλος της ζώνης Σέγγεν, που σημαίνει ότι όποιος μπαίνει στην Ελλάδα μπορεί να κυκλοφορήσει ελεύθερα στην Ευρώπη. Άρα, εάν κάνει η Ελλάδα το λάθος να αναγνωρίσει εμβόλια όπως τα ρώσικα για παράδειγμα, τα οποία δεν είναι αναγνωρισμένα, αυτομάτως αυτό θα δημιουργήσει πρόβλημα. Το ίδιο πράγμα συμβαίνει και από τη Γερμανία δεν φεύγανε να πάνε στη Ρωσία για να εμβολιαστούν. Τώρα τι λέμε μεταξύ μας, δηλαδή εδώ κάπου το έχουμε χάσει. Κύριε Βουγεράκη, είναι εντελώς διαφορετικό να κάνει κάποιος γενικά και άλλωστε μία δήλωση, μία προτροπή, και εντελώς διαφορετικό να το κάνει επίσημα, θέλετε να πείτε. Άρα, ακριβώς. Άρα, έχουμε ένα δεδομένο το οποίο το είχαμε πάντα. Ο EMA, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός, δεν αναγνωρίζει τα ρωσικά εμβόλια. Καλώς ή κακώς, μπορεί να είναι τα καλύτερα στον κόσμο, δεν τα αναγνωρίζει. Άρα, από τη στιγμή που μια χώρα, είτε λέγεται Ελλάδα, είτε λέγεται οποιαδήποτε χώρα, δέχεται με τέτοια εμβόλια τουρίστες ή αποφασίζει να δεχθεί, αυτομάτως αυτό θέτει προβληματισμού στη ζώνη. Αυτό λοιπόν είναι δεδομένο, είτε μας αρέσει είτε όχι. Γι' αυτό λοιπόν το λόγο έχω πει ότι από τη Ρωσία δεν πρέπει να τρέχουμε αυταπάτες ότι θα δούμε φέτος μια σοβαρή ροή τουριστών. Και αυτό το πράγμα επιβεβαιώνεται. Και για λόγους αεροπορικών ανταγωνισμών μεταξύ των αεροπορικών εταιριών και για το λόγο ότι οι Ρώσοι είναι εμβολιασμένοι με το Sputnik, το οποίο μπορεί να είναι το καλύτερο στον κόσμο, δεν το αναγνωρίζει η Ευρώπη. Άρα λοιπόν η Ρωσία, αν θέλουμε να είμαστε ρεαλιστές και να μην τρέχουμε αυταπάτες, δεν πρέπει να περιμένουμε πολλά πράγματα. Το ίδιο πράγμα συμβαίνει και με την Αγγλία. Η Αγγλία αφενός αντιμετωπίζει μια σοβαρή απειλή λόγω της ενδικής μετάλλαξης. Αφετέρου, η Ευρώπη θέλει να κρατάει μισοκλειστή ή μισοανοιχτή, όπως θέλετε πείτε, την πόρτα προς τους Άγγλους λόγω του Brexit. Άρα, για χίλιους δύο λόγους, δεν θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε μια σοβαρή ροή Άγγλων τουριστών αυτό το καλοκαίρι. Αν θέλουμε λοιπόν να είμαστε ρεαλιστές και να μην φτάσουμε να κλαίμε όλοι στο τέλος της σεζόν, θα πρέπει να κάνουμε ένα πάρα πολύ ορθολογικό και πραγματικό προϋπολογισμό, ένα κουμάντο, ένα σχεδιασμό χωρίς Άγγλους και Ρώσους και να δούμε τελικά πώς θα μπορέσει ο καθένας, ο πλευράς του, να διασφαλίσει τη βιωσιμότητα της επιχείρησής του και να μπορέσει να πάει παραπέρα. Όπως είπε πάρα πολύ στο κ. Βαρκαράκης, τα πράγματα δεν είναι εύκολα. Και όσοι τα περιμέναν εύκολα, δυστυχώς, αυτοαπατούνται ικτρά. Διότι η ελπίδα πεθαίνει πάντα τελευταία και ακριβώς. Το ξέρετε, γιατί δεν είσαστε μόνο εσείς, είναι και οι χιλιάδες άνθρωποι οι οποίοι ζουν από αυτή τη δουλειά. Ακριβώς, κύριε Δουλειαράκη, η ελπίδα πεθαίνει πάντα τελευταία. Απλά είναι πάρα πολύ βασικό να μην τη σκοτώσουμε εμείς οι ίδιοι ή να μην αυτοκτονήσουμε. Άρα η σεζόν μπορεί να βγει, αλλά πώς μπορεί να βγει? Τα ξενοδοχεία, όπως είπε ο κ. Βακαράκης πάρα πολύ σωστά, είναι αναγκασμένα να δουλεύουν περιορισμένο
χρονικό διάστημα, λίγους μήνες, με χαμηλές πληρότητες και πολύ χαμηλές τιμές. Άρα, είναι υποχρεωμένοι οι ξενοδόχοι να ανοίξουν τα ξενοδοχεία τους και για να δώσουν δουλειά στον κόσμο που το έχει ανάγκη ως τοπική κοινωνία, αλλά και για να διασφαλίσουν την εμπορική τους μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα. Άρα, λοιπόν, τα ξενοδοχεία ουσιαστικά θα ανοίξουν. Επισκέπτες θα έρθουν. Θα έρθουν από τη Γερμανία, θα έρθουν από τη Γαλλία, θα έρθουν από τη Δυτική Ευρώπη. Θα έρθουν όμως ένας περιορισμένος αριθμός. Mm. Εάν λοιπόν κάποιος κάνει τον προγραμματισμό του αναμένοντας ότι τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο θα γεμίσουν τα πάντα και ότι θα έρθει κόσμος ο οποίος θα κυκλοφορεί στους δρόμους και θα ξοδεύει λεφτά και θα κάνει δραστηριότητες και θα έρθουν Άγγλοι και θα έρθουν Ρώσοι και θα έρθουν διάφοροι, αυτό είναι προφανώς αναφέρεται σε κάποιο παράλληλο σήμαν. Αυτό λοιπόν το οποίο θα δούμε είναι μια πάρα πολύ δύσκολη σεζόν, την οποία επαναλαμβάνω θα είναι συγκρίσιμη με το 20, σε καμία περίπτωση με το 19, άρα λοιπόν θα είναι λίγο πάνω, λίγο κάτω από το 20. Θα είναι μια σεζόν η οποία θα στηριχτεί σε συγκεκριμένες αγορές, θα φέρει περιορισμένο κόσμο, άρα σίγουρα μπορεί να βγει σεζόν με σφιγμένα δόντια, να φτάσουν στο τέλος αυτής. Εάν κάνουμε σωστά το κουμάντο μας, μπορούμε όλοι να την επιβιώσουμε. Δεν θα βγάλει κανείς λεφτά, αλλά θα δουλέψει ο κόσμος, θα δουλέψουν επιχειρήσεις, αλλά με ένα πάρα πολύ σωστό κουμάντο. Ελπίζουμε να στηρίξει και η κυβέρνηση, η οποία δυστυχώς προσπαθεί να δημιουργήσει ένα success story ότι 36 τελειώνουν τα προβλήματα και αρχίζει η κανονικότητα και ξαφνικά σταματούν τα πάντα. Το οποίο αυτό δεν νομίζω να πείθει κανέναν και ελπίζω να αλλάξει η ρότα σε αυτό και να μπορέσει τέλος πάντων να ολοκληρωθεί η σεζόν. Να μπορέσει να περάσει το τέταρτο κύμα έτσι ώστε να δημιουργήσει τις ελάχιστες απώλειες και να πάμε σε ένα χειμώνα ο οποίος θέλω να πιστεύω θα είναι καλύτερος από τον περσινό, να μπορέσει λοιπόν να υπάρξει μια κίνηση, ένα σωστό σχεδιασμός για να πάμε σε ένα εν μέρη κανονικό 2022 από όπου θα ξεκινήσει μια ανάκαμψη. Αν λοιπόν δεν θέλουμε να τα πιστέψουμε αυτά τα πράγματα ή μας ακούγονται λίγο δυσάρεστοι ή μας ξενίζουν και προσπαθούμε να πιστέψουμε ότι με ένα μαγικό τρόπο τα πράγματα θα γίνουν όπως πριν, συγγνώμη, θα απογοητευτούμε. Και δεν πρέπει, διότι δεν αντέχουμε να απογοητευτούμε, γιατί αυτό θα μας κοστίσει ακριβά.